идеалния свят от тази болница нямаше да има нужда. В реалния обаче онкологичните заболявания при децата са факт. Всяка година в Гърция десетки деца научават страшната диагноза и попадат в листите на чакащите за лечение. Тази есен в Гърция отвори врати първата детска онкологична болница. Един истински архитектурен шедьовър, обзаведен с най-съвременна техника. Συγκρότημα διαθέτει 4 νοσηλευτικές μονάδες, εκ των οποίων οι 3 είναι νοσηλευτικές μονάδες αιματολογικές, ογκολογικές και η μία είναι νοσηλευτική μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Αυτές οι 4 μονάδες διαθέτουν από μία νοσηλευτική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τα παιδάκια που έρχονται να κάνουν θεραπεία το πρωί και το απόγευμα και να φύγουν να ξαναγυρίσουν στο σπίτι τους. Ακόμα διαθέτει η μονάδα αυτή την αιχμή της τεχνολογίας σήμερα για τη διάγνωση. Διαθέτει πυρηνική ιατρική και το PET, το Positron Emission Tomography, συνδυασμένο με αξονικό τομογράφο. Διαθέτει ειδικό τμήμα εργαστηρίων για διάγνωση αλλά και για έρευνα και διαθέτει επίσης για ένα σχολείο. Τέλος, έχουμε και μία μονάδα ραδιενεργού θεραπείας με ιόδιο για τα παιδιά. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τις νεοπλασματικές ασθένειες στα παιδιά. Καταγράφεται αυτό. Βεβαίως και θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα διαφέρουν με αυτές των προηγούμενων ετών. Είναι πιο εξελιγμένες, οπότε έχουν και καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά που έχουν το πρόβλημα. Σήμερα στο νοσοκομείο μας νοσηλεύονται περίπου 100 παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, είτε σε τμήματα νοσηλευτικά μες στο νοσοκομείο, είτε στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Περισσότερα από αυτά έχουν θετική έκβαση. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ενός παιδιού μπορεί να είναι γύρω στον 1,5 με 2 μήνες. Που κάθεται μέσα στο νοσοκομείο. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από την ιδιαιτερότητα της νόσου. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται σε καθημερινή βάση, κάνουν τη θεραπεία τους το πρωί και φεύγουν το απόγευμα ή σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό ποικίλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της νόσου. Υπάρχουν παιδιά τα οποία η έκβασή τους είναι θετική. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και κάποια περιστατικά τα οποία η επιστήμη μέχρι στιγμής δεν μπορεί να κάνει κάτι. 1-10-15%. Σήμερα χρόνος αναμονής για να εξεταστεί ένα παιδί και για να αρχίσει η θεραπεία του στα ογκολογικά τμήματα του νοσοκομείου δεν υπάρχει αναμονή. Η αναμονή είναι μηδενική αυτή τη στιγμή. Дечицата, които прекрачват прага на тази болница, а и техните майки и бащи ги очаква трудна битка. Най-тежката, която съдбата може да изпрати. Οι ασθενείς και πολύ συχνά και οι μητέρες τους συνήθως οι μητέρες τους, μένουν σε τούτο το συγκρότημα πολλούς μήνες. Θα έπρεπε λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο με τον οποίο οι μικροί ασθενείς να μπορούν να βγουν από τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, η οποία πολύ συχνά είναι και οδυνηρή. Έγιναν πολλές σκέψεις και πολλές προσπάθειες μέσω από τις οποίες περάσαμε μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το παραμύθι της ελπίδας. Ενός μικρού κοριτσιού, της ελπίδας, που έχει και συμβολικό όνομα, γιατί η ελπίδα είναι και το όνομα του συλλόγου που κάνει τη δωρεά, αλλά ελπίδα που σημαίνει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα παιδιά τα ίδια και για την κατάσταση που βρίσκονται. Και σκεφτήκαμε την ελπίδα η οποία ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και η οποία συναντά διάφορες χώρες, διάφορα μνημεία, διάφορα παιδιά από τις διάφορες χώρες που ταξιδεύει, που μπορεί να είναι η Αίγυπτος, η Λαπωνία, η Κίνα, η Αμερική. Και από εκεί στέλνει γράμματα στα παιδιά, προξενώντας τους τη διάθεση να γίνουν καλά για να γνωρίσουν και αυτά αυτούς τους καταπληκτικούς τόπους με αυτά τα παιδιά που ζουν εκεί, τα ζώα που συναντά, τις καμήλες στην Αίγυπτο, τα λάμας στις βόρειες χώρες και ούτω καθεξής.
Το σκίτσο το φιλοτέχνησε μια πολύ γνωστή καλλιτέχνη τέτοιου τύπου σχεδίων, κινουμένων σκίτσων και όλα αυτά, η κυρία Λίδα Βαρβαρούση. Και στη συνέχεια οι αρχιτέκτονες που στελεχώνουν την ομάδα που δούλεψε για το έργο αυτό, δούλεψαν με πολύ κέφι για να φτιάξουν όλο αυτόν τον διάκοσμο που αποτελείται από φωτογραφίες μέσα στις οποίες πολύ έξυπνα παρεμβάλλεται το σκίτσο της μικρής ελπίδας και που φωτογραφίζεται αλλού με παιδάκια από τη Λαπωνία, αλλού με Ινδιανάκια και με μικρούς καουμπόις και αλλού με ζωάκια, καγκουρό, την Αυστραλία και όλα αυτά. Και στο τέλος έγινε αυτός ο διάκοσμος που φέρνει χρώμα, φέρνει καλή διάθεση, φέρνει φιλική ατμόσφαιρα και δίνει στα παιδιά, εκτός από το κίνητρο του να γίνουν καλά για να γνωρίσουν τα ίδια αυτούς τους τόπους, και το κίνητρο της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η μονάδα τούτη διαθέτει και ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο έχει μπει και αυτό μέσα στο σύνολο για να βοηθάει ψυχολογικά τα παιδιά, να τους δίνει την αίσθηση ότι δεν διαφέρουν από τα άλλα παιδάκια που μένουν σπίτι τους και πηγαίνουν κανονικά κάθε μέρα σχολείο. Именно психологическата подкрепа на малките пациенти и техните родители е най-голямото предизвикателство пред архитекта, който 40 години проектира болници в Гърция, Европа и Египет. Ένα από τα στοιχεία που προσπαθήσαμε να φέρουμε μέσα στην όλη αρχιτεκτονική σύνθεση είναι το να δώσουμε αυτόν τον οικείο χαρακτήρα, τον χαρακτήρα το φιλικό προς το παιδί που είπα νωρίτερα. Και αυτό δόθηκε με πολλούς τρόπους. Είναι η πολύ απλή και εύκολη χωροθέτηση των κτηρίων που περιλαμβάνουν μέσα τα λειτουργικά τμήματα, τις νοσηλευτικές μονάδες, τα διαγνωστικά τμήματα, το σχολείο, έτσι ώστε ο ασθενής και οι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ψυχολογικό στρες κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο, προφανώς λόγω της ασθένειας που αντιμετωπίζουν, να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους, που είναι πάρα πολύ βασικό. Το δεύτερο ήταν να δώσουμε την αίσθηση μιας γειτονιάς. Και η αίσθηση αυτής της γειτονιάς δόθηκε με αυτόν τον πολύ απλό διάδρομο, ο οποίος κάνει μόνο δυο σπασίματα. Μέσα σε αυτό το διάδρομο, όταν προχωράει κανείς, είναι σαν να βρίσκεται στην κεντρική οδό μιας γειτονιάς και βλέπει από τη μια μεριά, παραδείγματος χάρη, το κηλικείο, που είναι το καφενείο της γειτονιάς. Πιο πέρα μια πλατεία, σαν και αυτή που είμαστε τώρα. Πιο πέρα μια παιδική χαρά, που βεβαίως δεν θα ξεφύγει από τα μάτια των παιδιών. Πιο πέρα είναι το σχολείο, η στροφή του δρόμου. Όλα αυτά δίνουν την αίσθηση μιας γειτονιάς. Αυτά συνδυαζόμενα με μια χρωματική μελέτη που έχει δώσει ζωηρά χρώματα και χρώματα που ελκύουν τα παιδιά, κάνουν ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδιά και στον εσωτερικό χώρο και στον εξωτερικό χώρο. Έναν εξωτερικό χώρο που διανθίζεται με πολύ πράσινο, με δύο παιδικές χαρές, με σχήματα και χρώματα. Εδώ έχουμε έξω από την παιδική χαρά, πάνω στο κτίριο, αετούς φτιαγμένους. Στο σχολείο απ' έξω είναι μπαλόνια. Όλα αυτά δίνουν στα παιδιά μια αίσθηση φιλική, μια αίσθηση οικειότητας. Πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί με το παραμύθι της ελπίδας δημιούργησαν αυτή τη φιλική ατμόσφαιρα που πιστεύω ότι είναι ενδεχομένως και μοναδική σε όλο τον κόσμο σε τέτοια νοσοκομεία. Детският онкологичен комплекс към педиатричната болница Света София в Атина е създаден с помоществователството на Дружеството за подкрепа на онкологично болните деца Надежда и със специалното съдействие и финансова помощ на Мариана Вардинояни. В продължение на 20 години Мариана Вардинояни подкрепя малките пациенти в борбата им с тежкото заболяване. И заради усилията си е обявена от ЮНЕСКО за посланник на добра воля.